Ο ΠΟΑ βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τη μινοϊκή, όμω οι αλλαγέ του Κώστα Φραντζέσκου και η ποιότητα των πράσινων έκαναν τη διαφορά, με την ομάδα του Ατσαλένιου να κάνει την ανατροπή και να αποσπά την πρόκριση στις 8 του κυπέλου Έψη. Ε. Ο ΠΟΑ έχασε την πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι, με τον Γιώργο Αμπατζή να κάνει εξαιρετική διπλή επέμβαση σε προσπάθεια του σκουλά στο δεύτερο μόλι λεπτό. Από εκεί και έπειτα η Μινοϊκή κέρδισε μέτρα στο γήπεδο, προειδοποίησε στο 9 με το φάουλ του Ανδρεαδάκη που έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ η ομάδα της Φορτέτσας πήρε το προβάδισμα τελικά στο 20ο λεπτό. Μετά από λάθος τη μεσαία γραμμή, Σαραφαλντίν πέρασε κάθετα στον Πατσάκη που από πλάγια θέση έκανε το 1-0 και έδωσε προβάδισμα στη Μινοϊκή. Έχοντα πάρει φόρα, οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 24. Ο πατσάκις ταλαιπώρησε το λουμπάκι με διαδοχικέ τρίπλε, βρέθηκε απέναντι από τον Γιάννη Αμπατζή με τον νεαρό κύπερ να διώχνει εντυπωσιακά με τα πόδια. Τελικά το σύνολο του Χατζησεβαστού κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του στο 25ο λεπτό. Ο Στακάκις έκανε τη σέντρα, η άμυνα του ΠΟΑ έδιωξε άτσα, αλλά και ο Ρουμμελιό έγινε αποδέκτη της μπάλας κάνοντα το 2-0. Αυτή η εξέλιξη ανάγκασε τον Φραντζέσκο να προχωρήσει σε τέσσερις αλλαγές με τη συμπλήρωση 33 λεπτών με τον έμπειρο τεχνικό να μην είναι καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του. Αυτό λειτουργήσε ω ηλεκτροσό, καθώ το 37 ο Base που ήρθε από τον πάγκο έκανε τη σέντρα, ο Βοριά μείωσε με κεφαλιά σε 2-1, ξαναβάζοντα τον Ποά στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση, κάτι που πέτυχαν στο 53 ο λεπτό με δεύτερο προσωπικό γκολ του Βοριά σε φάση διαρκεία. Η ένταση στο δεύτερο μέρο ήταν μεγάλη, ο Ποά κυριάρχησε στο γήπεδο και τελικά κατάφερε να βρει τον γκολ τη ανατροπή του 79 με τον Αργιλέση να σκοράρει με κεφαλιά μετά από corner σε μια φάση που προκάλεσε τι έντονε διαμαρτυρίε τη Μινοϊκή που ζήτησε φάλ πάνω στον Γιώργο Αμπατζή, ο οποίο στη συνέχεια κυτρινίστηκε για διαμαρτυρίε. Παρά τι προσπάθειε των δύο ομάδων στα αναπομείναντα λεπτά, δεν άλλαξε κάτι με τον ΠΟΑ να είναι αυτό που παίρνει την πρόκριση στην φάση των 8 του κυπέλου ΕΠΣ. Νομίζω ότι ο ΠΟΑ είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά σήμερα φανήκαμε κι εμεί πολύ καλή ομάδα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Φάνηκε η μηνοϊκή τι δυνατότητε που έχει σαν ομάδα, το παιχνίδι που παίζει απέναντι σε έναν αντίπαλο παραπάνω κατηγορία και ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι ο Μποά. Για μένα αυτό είναι ένα οδηγό για τη συνέχεια, για τη δύσκολη συνέχεια, γιατί εμεί πρέπει να παραμείνουμε στο στόχο μα που είναι η κατηγορία, το να μείνουμε στην κατηγορία. Και εννοείται ότι αν παίζουμε έτσι σε κάθε παιχνίδι, θα, αυτό θα γίνει με πολύ, με πολύ ευκολία. Όταν μπαίνει σε ένα παιχνίδι και υποτιμά, κανονικά υποτιμά τον αντίπαλο, όποιο και να είναι αυτό, υποτιμά τον ίδιο στον εαυτό. Σήμερα παίξαμε μόνοι μα. Ε, η Μινοϊκή πέρασε δύο φορέ τη σέντρα κυριολεκτικά και μα έβαλε δύο γκολ. Δεν είχε ξανακουμπήσει ο τερματοφυλακά μα στην μπάλα. Δεχτήκαμε δύο γκολ και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Από το πουθενά, έτσι. Ε, όταν παίξαμε το ποδόσφαιρο, που πρέπει να παίξουμε, το πιεστικό ποδόσφαιρο, ε, δεν είχαμε κανένα απολύτω πρόβλημα. Θα μπορούσε το σκορ να είχε έρθει 7-2. Χωρί να υποτιμώ την μινοϊκή δεν υποτιμώ ποτέ κανέναν. Αλλά παίζουμε, παίζαμε μόνοι μα και θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει πολύ νωρί το παιχνίδι με πολύ μεγάλο σκορ. Πάρα πολύ μεγάλο σκορ.